Τώρα, μιλώντας για τη ΔΕΘ, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, από την παρουσία του κ. Σαμαρά, εγώ κρατάω δύο στοιχεία. Πρώτον, μια κριτική, που είναι αυτή, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για όσα υποφεύγουμε σήμερα, διότι άργησε, διότι πρώτον, προεκλογικά, πώς το λένε, καλλιέργησε αυταπάτες, και δεύτερον, στους πρώτους μετεκλογικού μήνες άργησε να πάρει τα μέτρα. Ενδεχομένως, αν τα είχε πάρει νωρίτερα, θα ήταν τα πράγματα λίγο πιο ήπια. Αυτή είναι μια συζήτηση που εντάξει, μπορεί να την κάνει κανείς, αλλά πρακτικά δεν ξέρω τι σημασία έχει. Το δεύτερο που κρατάω είναι η πρόταση. Ότι αν ακολουθούσαμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, όπως λέει ο κ. Σαμαράς, θα μπορούσαμε μέσα σε 18 μήνες να είμαστε πλούσιοι, ευτυχείς, ξεχρεωμένοι και αναπτυσσόμενοι. Ναι, θεωρώ ότι, ότι το πρώτο είναι απολύτως σωστό. Υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά τους φόρους και τις εισφορές και είναι επίσης σωστό, με την προϋπόθεση ότι θα μειώσει ταυτόχρονα τις δαπάνες και θα μειώσει και τις ασφαλιστικές παροχές. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του μηδενισμού του ελλείμματος μέχρι το τέλος του 2011 με λιγότερες θυσίες, αυτό δεν το θεωρώ εφικτό. Και αν θέλετε, το λέω αυτό έχοντας εξετάσει και το μερός και την πρόταση της 7ης Ιουλίου, και θα προσπαθήσω στις επόμενες μέρες και στα συλλογικά όργανα, υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, να εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό και να προσπαθήσω να οθήσω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προπαντός αυτό δεν είναι κομματικό, είναι θέμα εθνικό, στο να μην συνεχίσει σε αυτήν την πολιτική γραμμή. Δηλαδή να μην ισχυρίζεται κάτι το οποίο δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, το οποίο δίκτυο ασφαλείας κατά την δική μου άποψη δεν υπάρχει. Είναι ένας αντικατοπτρισμός. Κάτω είναι ο γκρεμός και δεν είμαστε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό, είμαστε στο χείλος του γκρεμού και κρατιόμαστε από το σκηνή που λέγεται δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πείτε το, μνημόνιο. Αυτό κατά τη γνώμη σας πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι πιο υποβοηθητική όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει τα μέτρα που την υποχρεώνει το μνημόνιο, αντί να την αντιπολιτεύεται εφόρης της ύλης και σκληρά? Το κλειδί σε αυτή τη φάση δεν είναι η συμπολίτευση ή η αντιπολίτευση. Είναι να πούμε στον κόσμο με ρεαλισμό τι πράγματι συμβαίνει. Ξέρετε, και το λένε πάρα πολύ και τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργείται η πλασματική εικόνα ότι η επιλογή είναι μεταξύ ύφεσης και ανάπτυξης. Μακάρι να ήταν έτσι. Θα ήμασταν όλοι πάρα πολύ ευτυχείς. Δεν είναι η επιλογή δυστυχώς μεταξύ ύφεσης και ανάπτυξης. Η επιλογή είναι μεταξύ ύφεσης, βαριάς και επώδυνης ύφεσης και καταστροφής. Αυτή είναι η πραγματική επιλογή που έχουμε σήμερα. Και εάν, και γι' αυτό και ο κόσμος τρελαίνεται, ξέρετε. Ο κόσμος τρελαίνεται και είναι εξαγριωμένος, γιατί στο μέσα του, στο βάθος του, το ξέρει αυτό. Ξέρει ότι αυτή είναι η πραγματική επιλογή. Το ερώτημα είναι πώς θα πορευτούμε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο με δικαιοσύνη, δηλαδή χωρίς να τα ρίχνουμε σε όλους όλα, διότι λένε μισθωτοί και συνταξιούχοι. Δεν είναι όλοι μισθωτοί και συνταξιούχοι το ίδιο. Υπάρχουν συνταξιούχοι που ήταν πρόωρες συντάξεις και είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν συνταξιούχοι που είναι νεκροί και εισπράττονται συντάξεις και υπάρχουν και συνταξιούχοι που είναι πένιτες. Και έχουν δώσει τις εισφορές τους και δεν τις παίρνουν πίσω. Υπάρχουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Ας πούμε για να χάνει τη δικαιοσύνη ότι αυτή είναι και η κατά πολύ περισσότερη αυτή η κατηγορία. Και υπάρχουν πραγματικοί συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει και παίρνουν λιγότερα από αυτά που παίρνουν, που έδωσαν. Των 60.000 ευρώ μισθή ετησίως. 60, 65, 70, 100. Δεν είναι όλοι το ίδιο και η δικαιοσύνη είναι αυτή που λείπει. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι και να κάνουμε, αν η προσπάθεια δεν είναι συλλογική, αν δεν βάλουμε όλη πλάτη, η αποτυχία και η καταστροφή, και δεν θέλω να μπω στο τι σημαίνει καταστροφή, γιατί θα βλάπτει κανείς περισσότερο τον τόπο περιγράφοντας αυτό παρά όχι, είναι πραγματική, η επιλογή είναι εκεί. Κοιτάξτε τα spread, όταν δανείζεσαι με 12%, 11% αν έβγαινες να δανειστείς θεωρητικά, επιτόκιο, και έχεις 300 δις, αν αναχρηματοδοτούσες το χρέος σου αύριο το πρωί, δεν θα γινόταν, αλλά μέσα στην πενταετία θα πρέπει να κάνουμε το μισό, έτσι. Θα έπρεπε να πληρώνεις 30 δις τόκους. Μόνο τόκους. Δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβλημα.
Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Η πιο σκληρή κριτική σε όσα είπε ο κύριος Σαμαράς, από όσες έχω δει, ακούσει, διαβάσει, δημοσιεύεται σήμερα σε μια εφημερίδα που δεν είναι εχθρική και από έναν αρθρογράφο που δεν είναι εχθρικός προς το κόμμα σας, από την Καθημερινή, όπου ένας συναδελφός μου, ο κύριος Παπαδημητρίου, λέει ότι ένα μέρος από το καπέλο που πληρώνει η Ελλάδα στα ομόλογά της, ένα των γερμανικών, δηλαδή του υψηλού επιτοκίου που πληρώνουμε, το χρωστάμε στη στάση του κυρίου Σαμαρά. Διότι με αυτά που λέει για το μνημόνιο, ενισχύει την αμφιβολία, την καχυποψία των αγορών, των ξένων κυβερνήσεων, για το κατά πόσον είμαστε αποφασισμένοι να νοικοκυρευτούμε. Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή. Η Ελλάδα έχει τριπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδημα, παραπάνω από τριπλάσιο, από αυτό που είχε η Αργεντινή το 2000, όταν έπαθε τη ζημιά. Ναι. Κατά συνέπεια, το να μειώσει κατά τη το επίπεδο ζωής της, γιατί ζούσε παραπάνω από τις δυνάμεις της, και να φέρει τα πράγματα στα ίσα, βάζοντας όμως μεγαλύτερη πλάτη το κράτος που δημιούργησε το πρόβλημα και όχι ο ιδιωτικός τομέας που το κουβαλάει, ειδικά ο υγιής ιδιωτικός τομέας, όχι αυτοί που προδιαφεύγουν, είναι εφικτό. Ναι. Πολιτικά όμως, αν υπάρξει, δημιουργηθεί η αίσθηση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο από το να μειώσουμε τα ελλείμματα και να υποστούμε αυτή την βαριά και δύσκολη περίοδο, προφανώς μπορεί να υπάρξει να σταματήσει. Και ο λόγος που τα spread είναι ψηλά είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια γενικευμένη αντίδραση μέσα στο επόμενο διάστημα και να σταματήσει η εφαρμογή του μνημονίου. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Θα είναι αυτοπυροβολισμός. Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ.